κυρία Παραλάβη θα σας βοηθήσει, είναι βιολόγος και μάλιστα είναι συμπολίτης σας και εργάζεται στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυαλού των Οστών, χώρα με αρμήθας που έχουμε δημιουργήσει πρόσφατα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας, σαν Μηνυδιάκηθα που είμαι κι εγώ. Και θέλω πριν απ' όλα να ευχαριστήσω κι εγώ το δραστήριο αυτό σύλλογο που μας κάλεσε για να μιλήσουμε για το πόσο σημαντική είναι η θελοντική προσφορά αιμοποιητικών κιτάρων. Ο κ. Γραφάκος μας μίλησε για το τι είναι μεταμόσχευση και η σημασία της ως θεραπεία. Εγώ θα συνεχίσω με την κύρια προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, που είναι η ύπαρξη ενός κατάλληλου συμβατού δότη. Ενός δηλαδή δότη που θα μπορέσει να δώσει αιμοποιητικά κύτταρα σε έναν ασθενή. Αυτός ο δότης θα πρέπει να είναι ιστοσυμβατός με τον ασθενή, δηλαδή να είναι ένα άτομο με ομοιότητα ως προς τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, τα λεγόμενα HLA αντιγόνα. Τα HLA αντιγόνα είναι μόρια που υπάρχουν πάνω στα κύτταρα, κληρονομούνται και καθορίζουν τον ιστικό τύπο του κάθε ατόμου. Ο δότης λοιπόν με το λήπτη, δηλαδή τον ασθενή, θα πρέπει να έχουν τον ίδιο ιστικό τύπο. Στα HLA αντιγόνα υπάρχει το πρόβλημα ότι εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Αν για παράδειγμα στη μετακίνηση αίματος ελέγχουμε την ομάδα αίματος και πρέπει να ψάξουμε ανάμεσα σε 4 διαφορετικούς τύπους ομάδας αίματος, στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων θα πρέπει να ελέγξουμε 5 διαφορετικά HLA αντιγόνα, στα οποία ο δότης με το λήπτη θα πρέπει να είναι και στα 5 συμβατός. Όμως, το κάθε αντιγόνο εμφανίζει με χιλιάδες διαφορετικούς τύπους, που σημαίνει ότι τα 5 αυτά αντιγόνα θα πρέπει να μας δίνουν έναν μεγάλο αριθμό συνδυασμών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η ενέβρεση 2 ατόμων με απόλυτη συμβατότητα να είναι δύσκολη. Όταν ένας ασθενής που χρειάζεται μεταμόσχευση αναζητά δότη, το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε είναι η οικογένειά τους, γιατί όπως είπαμε τα HLA αντιγόνα κληρονομούνται. Όμως, 2 στους 3 ασθενείς δεν διαθέτουν συγγενή συμβατό δότη και πρέπει να αναζητηθεί μη συγγενής εθελοντής δότης από τον Παγκόσμιο Αρχείο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Ένα ποσοστό, 20% των ασθενών, δεν βρίσκει συμβατό δότη τη στιγμή που το χρειάζεται. Συνεπώς, για τον εντοπισμό συμβατών ή συγγενών δοτών, απαιτείται η ύπαρξη μεγάλου αριθμού εθελοντών. Αυτή τη στιγμή, στην Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών, είναι εγγεγραμμένοι περίπου 22 εκατομμύρια δότες. Η μεγαλύτερη τράπεζα δοτών είναι η Αμερική, είναι της Αμερικής, με 7,3 εκατομμύρια δότες και ακολουθεί η Γερμανία με 5,1 εκατομμύρια δότες. Η Κύπρος, με 135.000 δότες, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα γιατί είναι η μεγαλύτερη τράπεζα σε σύγκριση με τον πληθυσμό της. Η Ελλάδα έχει 37.000 δότες, αριθμός εξαιρετικά μικρός, σαν να αναλογιστεί κανείς στον πληθυσμό της. Η εγγραφή Ελλήνων στη Τράπεζα Δοτών είναι εξαιρετικά σημαντική για τους Έλληνες ασθενείς, για τους εξής λόγους. Η αναζήτηση δοτών ανάμεσα σε άτομα με κοινή καταγωγή είναι αποτελεσματικότερη λόγω γενετικών ομοιοτήτων. Θεωρείται ότι αν υπήρχαν πάνω από 100.000 εθελοντές δότες στην Ελλάδα, θα μπορούσε να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα για την πλειοψηφία των Ελλήνων ασθενών σε σύντομο διάστημα, γιατί ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για τη ζωή του ασθενή. Άλλο να έχουμε έναν δότη ο οποίος είναι στη Γερμανία και άλλο να έναν δότη στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι το διάστημα θα είναι πολύ πιο μικρό και φυσικά και το κόστος θα είναι μικρότερο. Στην προσπάθεια αυτή να ενημερωθεί ο κόσμος, να αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων θελοντών και να δοθεί ελπίδα στους ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση, ιδρύθηκε η Τράπεζα Θελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας και συστεγάζεται στο ισόγειο της Οικολογικής Μονάδας Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία. Ας δούμε λοιπόν ποιος μπορεί να γίνει δότης αιμοποιητικών κυττάρων.
αρκεί να είναι ηλικίας 18-45 χρόνων, να έχει γενικά καλή κατάσταση υγείας και να είναι πρόθυμος να βοηθήσει οποιονδήποτε ασθενή χρειάζεται ανταμόσχευση. Για να εγγραφεί κάποιος ως εθελοντής δότης, αρκεί να συμπληρώσει μια αίτηση εγγραφής, δίνει ελάχιστο δείγμα αίματος ή σάλιου και τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης, που ουσιαστικά είναι η τυποποίηση των HLA αντιγόνων, καταχωρούνται στην Εθνική και Παγκόσμια Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Αν τύχει και κάποιος δότης βρεθεί συμβατός με ασθενή που χρειάζεται μεταμόσχευση, σε αυτή τη φάση η Τράπεζα Δοτών επικοινωνεί με τον δότη και γίνεται συμπληρωματική επιβεβαιωτική εξέταση της ισοσυμβατότητας. Αν ο δότης βρεθεί τελικά συμβατός, γίνεται ιατρικός έλεγχος του δότη για να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του και τέλει, αν ο δότης το επιθυμεί, μπορεί να δώσει ελπίδα και ζωή σε έναν ασθενή. Αυτός είναι ένας δότης κατά τη διαδικασία συλλογής του μοσχεύματος. Είναι ένας φοιτητής από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που παρόλο που ήταν μόνο 23 χρόνων, του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει κάτι που ίσως σε κανένα από εμάς να δοθεί η ευκαιρία να το κάνουμε, να σώσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Και ο ίδιος αισθάνεται αρκετά τυχερός και περήφανος που μπόρεσε να παίξει τέτοιο σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου. Να επισημάνω ότι η συλλογή του μοσχεύματος γίνεται στο πλησιέστερο και το συλλογή του δότη. Ο ιατρικός έλεγχος του δότη είναι δωρεάν, καθώς και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη δωρεά και η αμοιβές διαργασία που ο δότης πιθανόν να στερηθεί, καλύπτονται πλήρως από το ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή. Τι άλλο παίρνει ο δότης, αυτό που θα έπαιρνε κάποιος όταν λάμβανε ένα τέτοιο γράμμα. Είναι μια κάρτα που έστειλε ο μικρός Μάριος προς τον Αμερικανό δότη του. Ο Μάριος αυτό χρόνο μεταμοσχεύτηκε σε εμάς, τη μονάδα μεταμόσχευσης, και 9 μήνες μετά στέλνει αυτή την κάρτα στο δότη του να του πει πως είναι καλά και τον ευχαριστεί πολύ γι' αυτό. Μια άλλη περίπτωση είναι η περίπτωση της Έλφης, η οποία έπασχε από λευχαιμία, από οξία λευχαιμία. Έκανε χημοθεραπείες, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε με τις χημοθεραπείες, γι' αυτό η μόνη της ελπίδα ήταν η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Ο αδερφός της δεν βρέθηκε συμβατός, οπότε έπρεπε να βρεθεί κάποιος μη συγγενής εθελοντής δότης και βρέθηκε ο Κλάους, γερμανός δότης, ο οποίος ήταν πολύ πρόθυμος να δώσει μόσχευμα και μάλιστα χρειάστηκε και να δώσει και δεύτερη φορά. Όλα πήγαν όμως καλά και μετά από 3 χρόνια, σε μια εκδήλωση γνωριμίας του δότη με του λήπτη που κανονίζει η Τράπεζα της Γερμανίας των δοτών, του βλέπουμε εδώ να συναντιόνται και βλέπουμε πόσο χαρούμενη είναι η Έφη, αλλά ακόμα πιο χαρούμενος είναι ο Κλάους για το δώρο ζωής που χάρισε στην Έφη. Όμως αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε καλύτερα και από την πρώτη Ελληνίδα εθελόντρια δότρια μυελού των οστών, την Νικολέτα. Την ακούσουμε. Η δική μου ιστορία ξεκινάει το 1991, όταν ο σύζυγός μου σε ηλικία 29 ετών νόσησε από αξία μυελογενή λευχαιμία. Οι γιατροί μας μίλησαν για το μυελό των οστών και μας είπαν ότι ήταν η θεραπεία για τον Γιώργο, εάν βρισκόταν κάποιος συμβατός δότης που θα ταιριάζει με το δικό του μυελό. Μέσα στην μεγάλη μας αισιοδοξία σκεφτήκαμε ότι τόσοι φίλοι, τόσοι συγγενείς, είναι δυνατόν να βρεθεί κάποιος στο συμβατός. Πράγματι λοιπόν, πήγαμε όλοι να εξεταστούμε, δώσαμε αίμα για τον Γιώργο, για να εξεταστούμε, αλλά παρόλα αυτά μας έκαναν και την ερώτηση αν θέλαμε να γίνουμε δότες εθελοντές μυελού των οστών. Εγώ προσωπικά δέχτηκα αμέσως, κανένας μας δεν βρέθηκε στο συμβατός με τον Γιώργο και μάθαμε ότι δεν είναι ένα πράγμα τόσο εύκολο. Μπήκαμε και στην παγκόσμια εξαμενή, αλλά και πάλι δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Μπήκαμε στη διαδικασία χημιοθεραπείων, οι οποίες επιβαρύνουν πάρα πολύ όλους αυτούς τους ασθενείς που πάσχουν από τέτοιες ασθένειες του αίματος.
Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα ελπίζαμε. Δύο χρόνια μετά, από τότε που νόσησε ο Γιώργος, δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τη μονάδα της σωματότητας. Είπα ότι έγινε το θαύμα μέσα μου, ότι βρέθηκε η μυαλώσια του Γιώργου. Τα πράγματα όμως δεν ήταν έτσι. Εγώ είχα βρεθεί στο σηματί με κάποιον άλλον άνθρωπο που είχε ανάγκη το δικό μου μυαλό. Με ρώτησαν αμέσως αν θα ήθελα να δώσω μυαλό. Ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να το σκεφτώ. Αμέσως δέχτηκα. Είναι πάρα πολύ δυνατά και δύσκολα τα συναισθήματα που νιώθει κάποιος όταν έχει ένα δικό του άνθρωπο να νοσεί με λευχαιμία, δεν μπορεί να του προσφέρει κάτι και ταυτόχρονα όμως μπορεί να σώσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Και ίσως είναι και αυτό ένα μεγαλείο της ζωής από κάποια πλευρά. Μπήκα σε μια διαδικασία, με ρώτησαν οι γιατροί, έκανα κάποιες εξετάσεις και από εκεί και πέρα περίμενα ώστε να ετοιμαστεί και ο ασθενής για να δεχτεί το νόσημα το δικό μου. Αυτός είναι ένας χρόνος που πέρασε σχεδόν 4 με 5 μήνες και σε όλο αυτό το διάστημα ένιωσα πάρα πολύ υπεύθυνη απέναντι σε αυτόν τον ασθενή. Γιατί ήξερα ότι θα ετοιμαζόταν, θα έμπαινε σε δυνατά σχήματα χημειοθεραπείας για να δεχτεί το δικό μου μυαλό. Άρχισα να ανησυχώ λοιπόν για μένα, να φροντίζω τον εαυτό μου, να είμαι καλά, να προσέχω να μην τρακάρω. Γιατί αν αυτός ο άνθρωπος σκότωνα με το μυαλό το δικό του, η μόνη του θεραπεία ήταν να πάρει το δικό μου μυαλό. Άρα η ευθύνη είναι μεγάλη. Όταν έφτασε η μέρα και μου είπαν οι γιατροί ότι θα έμπαινα για να δώσω μυαλό, ένα μήνα πριν το μόνο που έκανα ήταν ότι έδωσα αίμα δικό μου για να το πάρω κατά τη διάρκεια που θα έπαιρνα το μυαλό. Για να μην ξαναμεταγγιστώ. Δηλαδή σε προστατεύουν ουσιαστικά οι γιατροί σε αυτό το εγχείρημα που πας να κάνεις. Σαφώς, ως εθελοντής, μέχρι και την τελευταία στιγμή, έχεις το δικαίωμα της άρνησης. Πώς όμως κάποιος μπορεί να αρνηθεί όταν ενός ανθρώπου η ζωή τελειώνει και περιμένει από σένα. Γι' αυτό και όταν κάποιος γίνει εθελοντής δότης μυαλού των οστών, πρέπει να είναι πολύ συνειδητοποιημένος για την απόφαση που παίρνει. Γιατί ουσιαστικά δίνει μια ελπίδα σε έναν ασθενή. Το να πάει κάποιος να γίνει εθελοντής και ξαφνικά μετά από 3, 5, 10 χρόνια τον ειδοποιήσουν και αρνηθεί, είναι σαν να έχει δώσει ψεύτικη ελπίδα σε κάποιον άνθρωπο που τελειώνει η ζωή του. Δεν θα σταθώ στη διαδικασία, γιατί εμένα η διαδικασία ήταν πάρα πολύ απλή. Θα σταθώ στο συνέστημα που ένιωσα όταν βγήκα από το χειρουργείο. Και αυτό ήταν ακριβώς το συνέστημα που ένιωσα όταν είχα γεννήσει τα παιδιά μου. Όταν ξύπνησα και είχα φέρει στον κόσμο τα παιδιά μου. Έτσι ακριβώς και εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να είχα φέρει στη ζωή ένα καινούργιο άνθρωπο. Ο Γιώργος δεν κέρδισε τη μάχη με τη ζωή. Έφυγε. Και έφυγε από κοντά μας γιατί δεν βρέθηκε κάποιος άλλος άνθρωπος για να τον βοηθήσει. Τον άκουσα πάρα πολλές φορές να κοιτάει γύρω του και να λέει «Κάποιος άνθρωπος από όλους αυτούς γύρω μου μπορεί να με βοηθήσει και δεν τον γνωρίζει». Είναι ό,τι πιο συγκινητικό, ό,τι πιο... Δεν μπορώ να εκφράσω ακριβώς όλα αυτά τα συναισθήματα που ένιωσα εγώ και ούτε βέβαια μπορούσα να μπω στην ψυχή του την ίδια για αυτό που ένιωθε εκείνος. Παρ' όλα αυτά, πριν ο Γιώργος, στο τελευταίο στάδιο, είχε πάρει μυαλό από μία δότρια, Αμερικανίδα δότρια, επειδή όμως ήταν ήδη πάρα πολύ καταπονημένος, δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Μαζί με το μυαλό όμως που ήρθε από την Αμερική, που έφερε οι γιατροί για να τον πάρει ο Γιώργος, υπήρχε και ένα μόνιμο γράμμα από τη δότριά του. Σε ένα σημείο λοιπόν έγραφε ότι ο Θεός την έχει ευλογήσει με ένα θείο δώρο. Ένα δώρο που του έστειλε για τον Γιώργο. Αυτό εμένα με εκφράζει απόλυτα. Ότι αυτό που έχω κι εγώ και εκείνη είναι ευλογία Θεού. Αυτή την ευλογία Θεού όμως δεν την έχω μόνο εγώ και εκείνη. Την έχετε κι όλοι εσείς. Αλλά αν δεν γίνετε θελοντές, δεν θα το μάθετε ποτέ. Ερωτήσεις.
πειράζει, νομίζω ακούγομαι και έτσι. Θα ήθελα να ρωτήσω αν αναπλάθεται ο μύλος των οστών, προκειμένου έτσι να ξεκαθαρίσει, να το καταλάβουμε, να έρθει κάθε αμφιβολία για το αν υπάρχει κίνδυνος και πόσο συχνά μπορεί κάποιος να γίνεται δότης, εφόσον είναι στο συμβατό. Ο μυελός που παίρνουμε είναι λιγότερο από το 3% τα κύτταρα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι ασήμαντη ποσότητα και όλα αυτά αναπλάσσονται μέσα σε 2-3 εβδομάδες. Άρα δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Τώρα, μπορεί κάποιος να δώσει, όπως είδατε από τον Κλάους, δύο φορές μέσα σε διάστημα 2-3 μηνών. Αλλά εάν είναι κάποιος εθελοντής δότης, του ζητάμε να δώσει μόνο δεύτερη φορά για τον ίδιο ασθενή. Δεν θεωρείται σωστό να δώσει και δεύτερη φορά για κάποιον άλλον. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά οι λόγοι είναι ίσως ηθικοί, για να μην τον ταλαιπωρήσουν στο εισαγωγικό. Πάντως μπορεί να δώσει και μία και δύο και τρεις φορές. Αυτό. Ευχαριστώ. Άλλος. Ναι, ναι. Ο δότης. Πόσο απόλυτα υγιής πρέπει να είναι. Δηλαδή, πρέπει να είναι απόλυτα υγιής, να μην έχει καμιά απολύτως ασθένεια. Γιατί πολλοί θα θέλουν να δώσουν, αλλά κάποιοι λόγοι υγείας ίσως γιατρικώς δεν τους το επιτρέπουν, έτσι δεν είναι. Κυρία Παραλά, σας είπε ότι ο δότης πρέπει να είναι από 18 μέχρι 45 ετών και να είναι υγιής. Αν πάσει από κάποιο βαρύ νόσημα, ας πούμε αν είναι την καρδιά του ή κάτι, δεν δίνει. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι προϋποθέσεις είναι πολύ πιο χαλαρές από την δωρεά αίματος, την αιμοδοσία. Ένας δηλαδή που έχει ανεμία, που έχει υπόταση, που έχει στίγμα μεσογειακής αναιμίας, μπορεί εύκολα να γίνει δότης μυελού χωρίς κανένα πρόβλημα. Κάπως μια υπέρταση δεν μπορεί. Μπορεί να δώσει. Μπορεί. Μπορεί. Άλλη ερώτηση. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πού μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε, αν θέλει κάποιος να γίνει δότης, πού πρέπει να απευθυνθεί, τι πρέπει να κάνει. Πρώτα απ' όλα, αν κάποιος θέλει, μπορεί εδώ άμεσα να γίνει δότης. Αν έχει πιστεί για τη σημαντικότητα αυτής της προσφοράς. Επίσης, μπορεί να έρθει σε επαφή με το Σύλλογο του Όραμα Ελπίδας, στην Τράπεζα Δοτών που έχουμε, και είτε στο χώρο που βρισκόμαστε στο Γουδί, είτε και ακόμα και να του δώσουμε, αν είναι βρίσκεται μακριά από εμάς, να του στείλουμε το υλικό που απαιτείται για να γίνει αυτή η τυποποίηση, μπορεί εύκολα να γίνει δότης. Επίσης, μπορεί να έρθει σε επαφή με τις αιμοδοσίες των μεγάλων νοσοκομείων και εκεί να τον καταδοποιήσουμε ό,τι μπορεί να γίνει. Αλλά το πιο απλό είναι να επικοινωνήσει μαζί μας. Θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα για να το κάνετε. Επομένως, απόψε. Όποιος θέλει, όποιος πίστηκε, είναι από 18 έως 45 ετών, μπορεί πίσω στην αίθουσα να απευθυνθεί, να συμπληρώσει το έντυπο και δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί και να γίνει δότης. Θα του πάρουμε λίγο σάλια από το στόμα, αυτό είναι το ταλαιπωρία. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Πριν καλέσουμε την επόμενη ομιλήτρια, θα θέλαμε να δώσουμε ένα αναμνηστικό στους δύο ομιλητές μας. Καλώ τον κύριο Κατσανδρή να προσέλθει για την απονομή. Τόμος της ιστορίας των Αχαρνών. Καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι απόψε κοντά σας. Θέλω να συγχαρώ τους ομιλητές. Απόψε ακούσαμε και μάθαμε πάρα πολλά. Και εύχομαι αυτού του είδους συγκεντρώσεις να είναι πιο συχνά. Να γίνονται πιο συχνά, να ενημερώμαστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κατσανδρή. Και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους.